Καλημέρα σας κύριε Μπαμπηλικάκη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα κύριε Δουγεράκη. Ο κύριος Μπάμπης Λεκάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ και αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Να μιλήσουμε λίγο για επιχειρηματικότητα. Διότι έβλεπα και με μία είδηση, κύριε Λεκάκη, που ξέρετε, έτσι θα ήθελα να τη συζητήσουμε ή να τη βάλουμε εκεί στην άκρη ως βάση και να συνεχίσουμε. Μεγάλο, λέει, βαρύδι για την αγορά αποτελούν τα ληξιπρόθεσμα χρή του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές, τα οποία παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου ακόμα και να μηδενιστούν, κινούνται και πάλι ανωδικά προσεγγίζοντας τα επίπεδα του μακρινού 2017. Τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης 2,287 δις ευρώ το Φεβρουάριο του 2023, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 2,555 δις ευρώ του Δεκέμβρη του 2017. Αυτό ήταν το δικό μου το κινητό, δεν το έχω βάλει στο αθόρυβο, συγγνώμη Βρυνίκο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά άμα αποξεχνιέσαι. Και επίσης βλέπω στη στήλη οικονομία, στη σελίδα οικονομία της εφημερίδας Νέα Κρήτη, εκείνο το άλλο θέμα, εκρηκτική άνοδος στα τρόφιμα και τον Απριλίο, παρότι ο γενικός δείκτης του πληθωρισμού πέφτει κάτω από το 4%, η ακρίβεια επιμένει. Είναι τόσο τραγικά, αν θέλετε, αυτά τα μεγέθη που βιώνει ο καθένας από εμάς, γιατί πλέον δεν είναι πια νούμερα, που δεν ξέρουμε πώς θα πάμε λίγο παρακάτω, κύριε Λεκάκη. Πληθωρισμός που πέφτει, τιμές και προϊόντα τα οποία ανεβαίνουν, ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς εσάς, ληξιπρόθεσμες οφειλές δικές σας προς το κράτος που συνεχώς και αυτές αυξάνονται, ένας φαύλος κύκλος που δεν ξέρω αν θα κλείσει ποτέ. Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, κυρία Δουγεράκη. Δυστυχώς τα πράγματα για την επιχειρηματικότητα αλλά και γενικότερα για την κοινωνία, μετά και τις απανοτές κρίσεις που έχει δεχτεί η χώρα μας, δεν δείχνουν να βελτιώνονται. Νομίζω ότι όλη η κατάσταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επιβαρύνει γενικότερα το οικονομικό κλίμα που υπάρχει στη χώρα μας. Μια χώρα η οποία, μην ξεχνάμε, ότι παρότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εντός εισαγωγικών και από τις επιτηρήσεις, συνεχίζει να έχει πάρα πολύ ψηλό έλλειμμα χρηματικό, που φτάνει περίπου τα 400 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, σε συνολικό όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή και του δημοσίου αλλά και των νοικοκυριών, είναι περίπου σε αυτά τα χρήματα. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να είναι εύκολα, γιατί και μπορεί ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή να πέφτει, αλλά τα επιτόκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν, που σημαίνει ότι η αγορά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις της. Πώς αντιμετωπίζετε? Κυρία Δουγεράκη, δυστυχώς η επιχειρηματικότητα πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Τα χρέη των επαγγελματιών αυξάνονται. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν στην οικονομία δυστυχώς κάθε μέρα συρρυκνώνονται και κλείνουν. Οι επενδύσεις από τους επαγγελματίες είναι ελάχιστες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποεπένδυση στη χώρα πλέον. Είναι πάρα πολύ λίγες επενδύσεις που γίνονται, μετρημένες ίσως και στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Θέλει ένα πλαίσιο από την πλευρά της πολιτείας, το οποίο θα βοηθήσει έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν βαρύδια στην πλάτη τους. Ναι, κύριε Ρκάκη, αλλά από την άλλη αυτό που ακούγεται είναι ότι πραγματικά όχι από επενδύσεις που λέτε εσείς, αλλά ότι οι επενδύσεις αυξάνονται, με ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται για εσάς, για την αγορά εργασίας, για τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να λένε ότι δεν μπορώ να το ξέρω, εσείς είσαστε στην αγορά, ότι ξέρετε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες, μήπως και εσείς από τη δική σας την πλευρά πρέπει διαφορετικά να ελιχθείτε, μήπως υπάρχουν ευκαιρίες, το έχω ακούσει και αυτό, τις οποίες δεν έχετε καταφέρει για χι λόγους να εκμεταλλευτείτε. Κυρία Γεράκη, Ταμείο Ανάκαμψης δεν αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να το ξέρει και ο κόσμος. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή και εντός εισαγωγικών δίνει χρήματα για να μπορέσει να επενδύσει κάποιος, δεν αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν αποκλειστεί από το Ταμείο εντελώς.
όταν συζητάμε ότι χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες μονάδες εργασίας για να μπορέσει μια επιχείρηση να επενδύσει, η οποία θα πρέπει να είναι πάνω από τρεις μέσες μονάδες εργασίας το χρονιαία ή πέντε μονάδες εργασίας, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, που είναι το 90% των επιχειρήσεων, δεν απασχολούν τόσο υψηλά ποσοστά προσωπικού, αλλά ακόμα και να απασχολούν είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει χρέη και αυτόματα είναι εκτός των προγραμμάτων αυτών. Και από τη στιγμή που έχουμε και Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο περνάει μέσα από τις τράπεζες η όλη αξιολόγηση, καταλαβαίνουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα, όταν αξιολογούνται από τις τράπεζες, αξιολογούνται ως μη βιώσιμες, και γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση κανένας επαγγελματίας να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το ταμείο. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο το είπατε λοιπόν. Ναι, οι επενδύσεις που γίνονται και ίσως αναφέρατε πριν είναι μεγάλες, ναι, μεν επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, αλλά αφορούν την παροχή υπηρεσιών και δεν αφορούν το μεταποιητικό τομέα, τη βιομηχανία και την βιοτεχνία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ανάσχεση στο κύμα της ακρίβειας που υπάρχει σήμερα. Πώς επιβιώνει μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα? Πώς επιβιώνει ένας επαγγελματίας, ένας επαγγελματοβιοτέχνης σήμερα, όταν αποκλείεται από το ένα πρόγραμμα, αποκλείεται από το άλλο πρόγραμμα, όταν δεν έχει την ρευστότητα που θα έπρεπε να έχει για να μπορεί να κινηθεί, να κάνει τις δουλειές του, όταν δεν ξέρω, πώς επιβιώνετε σήμερα? Μέρα με τη μέρα, κυρία Δουγεράκη, και δουλεύοντας 24 ώρες 24ωρο. Αυτή είναι η ζωή του επαγγελματία σήμερα. Δουλεύει 24 ώρες 24ωρο και συνεχίζει να δουλεύει μέρα με τη μέρα. Σήμερα δουλεύει για να μπορέσει να λειτουργήσει αύριο το πρωί. Εάν κάτι πάει στραβά σε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα, δυστυχώς θα βάλει λουκέτο. Και παρόλα αυτά, εμάς δεν μας ακούν. Εμείς και σαν Ομοσπονδία αλλά και σαν ΓΕΣΕΒΕ έχουμε βγάλει το προηγούμενο διάστημα 9 άξονες, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία και τους οποίους διεκδικούμε καθημερινά για να μπορέσει να επιβιώσει η επιχειρηματικότητα σήμερα στη χώρα. Οι οποίοι είναι? Άξονες που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση, τη ρευστότητα, με τα χρέη των επιχειρήσεων, με την υγεία, με την κατάρτιση, με τη φορολογία, το ασφαλιστικό, τα εργασιακά. Δεν έγιναν δεκτοί για ποιους λόγους? Δυστυχώς διαχρονικά, κυρία Δουργεράκη, οι κυβερνήσεις δεν μας ακούν, παρότι έχουμε και την άποψη και τις θέσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις για να δώσουμε προς την πολιτεία. Δυστυχώς δεν μας ακούν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το λόγο που δεν μας ακούν. Και βλέπουμε πράγματα που γίνονται εκ των υστέρων χωρίς να έχουν ακολουθήσει αυτά τα πράγματα που ζητάμε. Ένα τελευταίο παράδειγμα, τη ρύθμιση των 120 δόσεων, την αναβίωση μάλλον που άνοιξε τις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν είναι ρύθμιση, το προηγούμενο διάστημα, στην οποία είχαμε ζητήσει εμείς να ανοίξει μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και άνοιξε μια ρύθμιση η οποία στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί. Αυτή την ώρα δεν λειτουργεί? Βεβαίως, ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να ενταχθούν, γιατί είναι αναβίωση της ρύθμισης της οποίας είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν είναι μια καινούργια ρύθμιση. Νομίζω υπήρχε ένα περιθώριο, ένα όριο, χρονικό περιθώριο για να μπορέσετε να ενταχθείτε. Περιθώριο, ναι, μέχρι 1η του 2021. Αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς λέτε με αυτή την με αυτά τα οποία επιλέγονται για εσάς, χωρίς εσάς εσείς δεν μπορείτε να προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω. Ξέρετε, από τη μία απανωτές οι κρίσεις, από την άλλη εκείνο το πολύ μεγάλο πλήγμα που δέχθηκε γενικότερα το επιχειρήν την περίοδο της πανδημίας, γιατί εδώ τα ζήσαμε πραγματικά όλα, και με οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, και στη συνέχεια η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια που είτε εισαγόμενη είτε είναι ή εγχώρια είναι, αλλά ρε παιδί μου, δεν το καταπίνεις και πάρα πολύ εύκολα όταν πέφτει ο πληθωρισμός αλλά ανεβαίνουν οι τιμές. Εδώ τα πράγματα κύριε Λεκάκη δυσκολεύουν όχι μόνο εσάς, δυσκολεύουν και εμάς, και επειδή είναι άμεση συνάρτηση του εμείς ως καταναλωτές, εσείς ως επιχειρηματίας και τούμπαλιν, εδώ μάλλον όλοι στον ίδιο πάτο είμαστε του βαρελιού.
Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, κυρία Αδουγεράκη. Δυστυχώς σας είπα και πριν ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να υπάρχει στη χώρα. Μπορεί ο πληθωρισμός να φαίνεται ότι, μειώνεται, αλλά στην πραγματικότητα αυξάνεται, γιατί όταν έχουμε αύξηση των επιτοκίων κάθε 2 με 3 μήνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι και σαν καταναλωτές αλλά και σαν επαγγελματίες ότι αυτόματα συμπαρασύρει και τις συστημικές τράπεζες στη χώρα μας, και έχουμε μια αύξηση μεγαλύτερη στη χώρα μας στα επιτόκια, καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η εξίσωση των οικονομικών. Άρα όταν αυξάνονται, δηλαδή όταν έχει πάρει ένας καταναλωτής ένα δάνειο και από τη μία μέρα πλήρωνε 100 ευρώ δόση και την άλλη μέρα χρειάζεται να πληρώσει 150, από κάπου θα πρέπει να βγουν τα 50 ευρώ αυτά. Σήμερα οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από αυτές έχουν δάνεια και υποχρεώσεις στις τράπεζες. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και με τους πληστηριασμούς στο ίδιο διάστημα. Οι δόσεις που αυξάνονται όμως και σε αυτούς που προσπαθούν να πληρώσουν τις δόσεις τους, όταν αυξάνονται τα επιτόκια, καταλαβαίνουμε ότι τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα. Όταν σήμερα χρειάζεται να πληρώσει κάποιος 200-300 ευρώ κάθε μήνα παραπάνω στις δόσεις του δανείου του, και σε πολλές των περιπτώσεων και 500 και 600, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κόστος κάπου θα πρέπει να μετακυλήσει. Και γι' αυτό και αυξάνονται και τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Της άλλης, στο ενεργειακό, αν ξέρετε, το τελευταίο διάστημα στο ενεργειακό έχει σταματήσει η επιδότηση στις επιχειρήσεις. Μπορεί να παραμένει έστω σε χαμηλά επίπεδα στα νοικοκυριά να επιδοτούνται, αλλά στις επιχειρήσεις έχει μηδενίσει. Και να φανταστώ βέβαια ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, μπορεί όμως και να κάνω λάθος, κύριε Λεκάκη, ότι υπάρχει και το θέμα με το κόστος των πρώτων υλών. Πληθωρισμός έπεσε, αλλά εξαιτίας του ενεργειακού παραμένουν στα ύψη οι τιμές των πρώτων υλών, ή είναι διαφορετικό το κλίμα? Όχι μόνο, και τα μεταφορικά και το κόστος πρώτων υλών παραμένει υψηλό στη χώρα μας. Από τη στιγμή που το ενεργειακό δεν έχει μειωθεί σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα πρώτου 2019, να συζητάμε, γιατί το 2019 και μετά άρχισε να αυξάνεται, άρα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν έχουμε ένα κόστος μεταφοράς πάρα πολύ ψηλό και ξέρουμε ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, όχι μόνο στο νησί μας, είναι επί την πλειοψηφία του στο 70% είναι εισαγόμενες, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση. Πρώτες ύλες, μεταφορικό, ενέργεια κλπ. Αναρωτιέμαι, κύριε Λεκάκη, το εξής, επειδή το ακούω πάρα πολύ συχνά και από τους υποψηφίους σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική τους στην πολιτική, αλλά και βάσει των αιτημάτων που εσείς έχετε θέσει, πάγια είναι αυτά τα αιτήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η θέση τους? Δεν γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα για τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν γίνεται κουβέντα για το μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν γίνεται κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν γίνεται κουβέντα για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Δεν γίνεται κουβέντα για το επιχειρήν και αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο, ότι εμείς με τέτοια ληξιπρόθεσμα χρέη πώς να μπούμε στην πλειοψηφία μας στο Ταμείο Ανάκαμψης, όταν είναι τούμπανο δυσθεώρητα αμερικάνικα τα δικά μας τα χρέη και εκεί περνάμε μέσα από τράπεζες και εκεί ουσιαστικά δεν θα πάρουμε την άδεια και θα μας φρενάρουν, και το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορούν την Ελλάδα ή είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ακούγονται εύκολα. Δεν ακούγονται εύκολα, κύριε Αλγεράκη. Νομίζω ότι έχει βγει ένα πόρισμα, ίσως εμείς το έχουμε καταλάβει. Υπάρχει μια έκθεση Πισαρίδη, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, η οποία έλεγε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να μειωθεί στη χώρα, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλή, με το γνώμονα του κυρίου Πισαρίδη, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο συμβαίνει. Αλλά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει να μειωθεί. Και σύν της άλλης, ξέρουμε μάλλον και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι θα πρέπει ένα μεγάλο κομμάτι των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων να κλείσει, γιατί δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και εργατικό δυναμικό στη χώρα. Οι περισσότερες των επιχειρήσεων, νομίζω το έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα, αναζητούν προσωπικό και δεν υπάρχει. Ένα μεγάλο κομμάτι των νέων μας και του εργατικού δυναμικού, δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης αλλά και τα χρόνια της πανδημίας, έφυγε από τη χώρα και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει πίσω. Μάλιστα.
Είναι τα άσχημα που μπορείς να ακούσεις ότι έχει να κάνει με την οικονομία και είναι αυτά για τα οποία πραγματικά θα ήθελες να ακούσεις ακόμα και από τους υποψηφίους λύσεις με βάση τον δικό τους των προγραμμάτων, των κομμάτων για τη στήριξη όλων εσάς και όλων εμάς. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Αδουγεράκη.